Όπως γνωρίζετε, στη ρύθμιση τα νοσοκομεία συμπεριέλαβε ρύθμιση εκτός από τους οδηγούς ασθενοφόρων να μπαίνουν σε διαθεσιμότητα και οι φύλακες νυχτοφύλακες για ένα μήνα και μετά από ένα μήνα να μεταφέρονται σε ΥΕ βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό τραυματιοφορείς. Στο νοσοκομείο μας είναι 5 άτομα που βρίσκονται σε αυτή τη ρύθμιση, καλύπτουν θέσεις πάγιες και πρέπει να είναι στις θέσεις τους για την ομαλή λειτουργία της λειτουργίας του νοσοκομείου. Εμείς σήμερα είμαστε εδώ, συμπαραστεκόμαστε στους συναδέλφους. Ζητάμε να μην τεθεί κανείς σε διαθεσιμότητα, η ρύθμιση του νομοσχεδίου αυτού να την πάρουν πίσω για όλα τα νοσοκομεία. Ζητάμε να μην απολυθεί κανείς συνάδελφος και ζητάμε από τους διοικητές να δεσμευτούν ότι θα στηρίξουν αυτή τη ρύθμιση και θα αποσύρουν αυτό το νομοσχέδιο. Στα νοσοκομεία δεν περισσεύει κανείς, όλοι χρειάζονται. Εμείς σαν σύλλογος, μετά από έκτακτη συνέλευση που είχαμε χθες, αποφασίσαμε σε αυτές τις δύο κινητοποιήσεις σήμερα συμβολικό κλείσιμο του Γραφείου Κίνησης Εξωτερικών Ασθενών, εξυπηρέτηση των πολιτών, χωρίς την καταβολή του εξέταστρου 5 ευρώ από τις 7 το πρωί ως τις 10 π.μ. μεσημβρίας και παράσταση διαμαρτυρίας στο γραφείο της αναπληρώτειας διοικήτριας από τις 10 ως τις 12 π.μ. μεσημβρίας. Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για τη διαθεσιμότητα των συναδέλφων οδηγών, ασθενοφόρων και φυλάκων νυχτοφυλάκων. Όπως βλέπετε, το πρόβλημα έφτασε και στην πόρτα μας. Εχθές ενημερωθήκαμε από τη διοίκηση ότι καταργηθήκαν οι ειδικότητες της δικής μας. Είμαι εγώ και άλλα δύο άτομα από το κλάδο των δικών στο νοσοκομείο της Θητείας, συνοδηγοί. Βέβαια, μας εγγυηθήκαν ότι θα μπούμε σε διαθεσιμότητα για ένα μήνα και μετά θα μας ξαναπροσλάβουν με άλλη ειδικότητα στις ίδιες θέσεις. Θα το δούμε. Στην πορεία θα το δούμε. Η μία συνάδελφος που έχει κάποια αναπηρία της είπαν ότι θα μείνει σε διαθεσιμότητα μόνο 15 μέρες. Έτσι μας ηγηθήκαν, και μας είπαν ότι θα μας προσλάβουν με άλλες ειδικότητες στις ίδιες θέσεις πάλι θα εργαζόμαστε. Θα το δούμε. Τι άλλο να πούμε. Ποιος σας το εγγύηκε αυτό? Και η διοικήτρια η δικιά μας εδώ, η κυρία Λανακάκη, αλλά και ο κύριος Μακρονικολάκης από τον Άγιο Νικολάου, ο γενικός διοικητής του νόμου των νοσοκομείων. Θα δούμε, δεν ξέρουμε. Η εξέλιξη αυτή σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του νοσοκομείου, τι σημαίνει? Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί εγώ και η συνάδελφος, η άλλη που δουλεύαμε στο ίδιο πόστο και τώρα το πόστο αυτό σχεδόν με 3 άτομα δεν μπορεί να λειτουργήσει και το ωράριο και θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Όπως και στο τηλεφωνικό κέντρο που εργάζεται ο κύριος Φουλαδάκης και εκεί δεν βγαίνουν οι άδειες, δεν βγαίνουν οι βάρδιες, δεν βγαίνουν τίποτα. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή, στο διάστημα αυτό του ενός μηνός και εφόσον όλα πάνε καλά στη συνέχεια, όπως άλλως θα υπάρξει πρόβλημα. Για ένα μήνα θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα, ναι. Τώρα, αν είμαστε τυχεροί και όπως λένε αυτό είναι σίγουρο και μας ξαναπάρουν μετά από ένα μήνα, στις ίδιες θέσεις δεν θα υπάρχει πάλι πρόβλημα μετά. Εντάξει. Για ένα μήνα θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα όμως. Σήμερα έχουν γίνει και κινητοποίηση στο νοσοκομείο της Θητείας. Κάναμε μια... Συμπαρίσταται οι συναδελφοί σας. Ναι. Τους ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους. Συμπαρισταθήκαν όλοι. Κάναμε μια τυπική κατάληψη, ας πούμε, το χάμα για να μας δώσουν και άλλες εγγυήσεις, ας πούμε, αλλά εντάξει, μας είπαν ότι το πρόβλημα θα είναι για ένα μήνα. Θα δούμε. Καταρχήν θέλω να τονίσω ότι κανένας υπάλληλος δεν θα χάσει τη δουλειά του. Η κινητικότητα των φυλάκων, νυχτοφυλάκων είναι ενδονοσοκομιακή, που σημαίνει ότι για 15 μέρες ή ένα μήνα οι υπάλληλοι τίθενται σε διαθεσιμότητα, παίρνουν το 75% του μισθού και μετά επιστρέφουν κανονικά στο νοσοκομείο βάσει της διαδικασίας που ορίζει ο νόμος 4254. Επίσης να σας πω ότι έχω ενημερώσει τον κύριο Μακρονικολάκη αλλά και την ΔΥΠΕ εγγράφως, αλλά και προσωπικά, για τη δυσκολία που θα αντιμετωπίσει το νοσοκομείο το μήνα αυτό μέχρι να ξαναγυρίσουν οι υπάλληλοι στο πόστο τους. Τουλάχιστον όμως, όπως με ενημέρωσαν προφορικά από τη ΔΥΠΕ, η κινητικότητα αυτή θα είναι και η τελευταία που αφορά τα νοσοκομεία, καθώς με αυτήν ολοκληρώνεται το σχέδιο κινητικότητας του Υπουργείου Υγείας. Από εκεί και πέρα, εγώ κατανοώ και συμμερίζομαι απόλυτα την αγωνία των υπαλλήλων και πραγματικά είναι πολύ συγκινητική η κίνηση τους αυτή. Δείχνει ένα βαθύ αίσθημα συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ τους. Πραγματικά θεωρώ
μας επιτρέπει ακόμα να λειτουργούμε σωστά και να προσφέρουμε υπηρεσίες κάτω από τόσο δύσκολες και πιεστικές συνθήκες. Διανύουμε μια περίοδο πραγματικά πολύ δύσκολη. Θέλω όμως να διαβεβαιώσω τον κόσμο ότι από την πλευρά μου κάνω ό,τι είναι δυνατό πραγματικά για να μεταφέρω τις ανάγκες της περιοχής και παρά τις πολλές ελλείψεις, το υπάρχον προσωπικό από τη δικιά του τη μεριά θεωρώ ότι πραγματικά υπερβάλλει αυτό καθημερινά και καλύπτει ακόμα και ανάγκες έξω από το στενό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ο καθένας, ώστε να παρέχουμε όσο το δυνατόν καλύτερες και πιο ποιοτικές υπηρεσίες στους ασθενείς.